ο συνάδελφος μου Ιάσονας, ο Μιχαήλ στη σειρά. Σήμερα τώρα τι θα δούμε. Οδηγάει ένα αυτοκίνητο. Θα δούμε ένα τροχαίο ατύχημα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα άγχος. Αυτό θα έχει κάποιες συνέπειες. Με τη συγκεκριμένη τύψη που τράκαρα, ήταν λάθος. Θα αποκαλύψει κάποια πράγματα. Υπάρχουν ροδοπέταλα στην επιφάνεια. Στο βάθος έχει αγκάθι. Πολύ αγκάθι. Ναι. Πιαστήκαμε στη φάκα. Στη φάκα της μοίρας. Στο ξαναλέω. Αν τολμήσει να σηκώσει το χέρι του, να αντιδράσεις, να σηκωθείς, να φύγεις. Κάναμε το πρώτο μέρος, που ήταν το εσωτερικό του αμαξιού. Και τώρα έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα πάνε τα επόμενα. Είναι δεξιοτίμωνο. Ο Ιάσονας έχει συνηθίσει αριστερό τίμωνο. Και εγώ πρέπει να κοιτάω αντίθετα και ο Ιάσονας να οδηγάει αντίθετα και να τρακάρουμε κιόλας αντίθετα. Σταμάτα λίγο πιο κάτω. Κυλούν ρόδινα. Πρόσεξε, Μιχαήλ! Αφή πες μα φωνάζω, ρε μα. Θέλω να βγεις εδώ, και να μου πέσεις εδώ, τύπου με το που άνοιξε πόρτα και πέφτεις κάτω. Βασιλική, και πάμε κούκου. Βασιλική, σιγά σιγά. Αλλά ευτυχώς είναι ο Κώστας εδώ και όλα λύνονται. Γιατί οδηγώ και ένα πολύ ακριβό αμάξι και αγχώνομαι. Ότι πάω να βγω. Ναι, παιδί, πας να βγεις, αλλά έχεις ζαλιστεί από το χτύπημα και... Κάπως έτσι. Έχουμε λίγο ομιλία μέσα, έχουν ένα διάλογο έτσι λίγο ερωτικό, τα πάνε όλα καλά. Έχεις άγχος. Όσο να πεις. Ξαφνικά βγαίνει ένα αμάξι από το stop, να το εκεί το stop. Λέει η άλλη, Μιχαήλ, πρόσεχε! Μπαμ! Και μετά βλέπουμε καπνούς, αίματα. Αυτά, καπνούς και αίματα. Θα έρθει το αμάξι εκεί πέρα, θα δουλέψουμε με τηλεφακό, οπότε το αμάξι θα σταματήσει σε απόσταση 5 μέτρων, αλλά θα είναι λες και είναι σύγκρουση. Το μπαμ θα γίνει σε μαύρο, θα φύγω από μαύρο και θα τα δεις ξαφνικά ότι είναι τραπατσαρισμένο. Αλλά μην τα λες παρά έξω, αυτά μου κλέβουν τις ιδέες. Έχει γίνει 1000 φορές εδώ μεταξύ. Όχι, εντάξει, ήταν πιο εύκολο από ό,τι φανταζόμουν. Εγώ δεν μπορούσα να το φανταστώ καν πώς θα γίνει όλο αυτό. Αλλά τελικά υπάρχουν πάρα πολλά στάδια. Δηλαδή, υπάρχει το μέσα πλάνο, υπάρχουν τα έξω πλάνα, υπάρχει το αντικειμενικό, το υποκειμενικό. Και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Θα το δούμε. Έχω και εγώ αγωνία να το δω πώς θα βγει, γιατί δεν έχω ξανακάνει κάτι παρόμοιο. Και έχει πλάκα να το δω όλο αυτό σε μία ροή. Έρχεσαι σιγά σιγά, πονάς και λίγο, βγαίνει. Να την πάρεις έτσι, να της κάνεις ένα. Βικτόρια, εκεί πέρα. Εδώ πέρα μου κοιτάς, δεξιά αριστερά, τύπου βοήθεια, κάτ. Είναι το φινάλε. Αυτή είναι η αρχή που θα σου πω. Το φινάλε είσαι ακόμα νεκρός μέσα εσύ. Αυτό που σου είπα, συνέρχεσαι σιγά σιγά, είναι αρχή. Δεν ξέρω, έχουμε τρομερή χημία και εκτός σκηνής. Και νομίζω ταιριάξαμε, σαν άνθρωποι, πάνω απ' όλα. Λες να βρούμε κάποιον να μας ξηματιάσει. Ένα στενοφόρο! Ένα τέτοιο. Ένα στενοφόρο, ρε παιδιά! Πολλά νεύρο, Μιχαήλ. Δηλαδή, σχεδόν πάνω από τη μισή σειρά έχει νεύρο, Μιχαήλ. Ένα στενοφόρο! Καλέστε ένα στενοφόρο! Είναι πολύ γλυκός και το λέω στην κάμερα και θέλω. Είναι πολύ γλυκός, είσαι πολύ γλυκός. Είναι επαγγελματίας και ειλικρινά νιώθω ότι με σέβεται και τον σέβομαι. Γεια σου, να σε ευχαριστώ. Τα ρούχα σε έναν ατύχημα πρέπει να τα έχεις διπλά. Σε περίπτωση που δεν πετύχει η πρώτη λήψη, να έχεις να αλλάξεις. Και πρέπει να φύγω αυτή τη στιγμή για να συνεχίσουμε τη δουλειά. Φιλιά, τα λέμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε το ατύχημα. Άντε, γεια.
Καλέστε ένα αστεροφόρο, τι με κοιτάτε! Καλέστε ένα αστεροφόρο! Α, το νιώθω. Το έχουμε! Είστε καταπληκτικοί όλοι! Μείνετε συντονισμένοι!